Μάλιστα. Πραγματικά μας χαράξαν τα μικρόαστικά. Και εσένα σε χαράξαν, Τα μικρόαστικά μου έδειξαν τον δρόμο, δηλαδή, να σου πω. Δεν ήταν μόνο μια άσκηση ύφους, ήταν και ένας τρόπος να βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή... Όμως δεν θα περίμενες να γίνει αυτό που έγινε με τα μικροαστικά όταν τα έγραφες. Όχι, δεν ήξερα καν ότι θα βγουν ποτέ, θα κυκλοφορήσουν κτλ. Απλά η ματιά του Νεγρεπόντη με βοήθησε να δω εγώ μετά δικές μου καταστάσεις ζωής και να τις περιγράψω κάπως όπως ο Νεγρεπόντης περιγράφει τους μικροαστούς. Περιγράφω εγώ τη γενιά μας, τα μαύρα σκυλιά, την αλητεία κτλ. Όταν έκλεισε η υπόθεση μικροαστικά. Και μετά έπρεπε να περάσει το επόμενο. Δύσκολο, δεν ήταν. Έπρεπε να περάσει κάποιο χρόνο. Ναι. Έγινε μετά μια άλλη δουλειά με τον Νεγρεπόντη. Δεν είχε αυτή την απήχηση. Τα μαθήματα. Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Ναι. Όχι. Μετά ήταν μια μεταβατική περίοδος και μετά αποφάσισα να γράψω μόνος μου και τα λόγια και τη μουσική. Και αρχίζουν οι καμπόιδες και τα σινεμά και οι ρίτες κτλ. Όπου για τα λόγια και τη μουσική. Για να δείτε πώς λέγαμε, κύριε Φατούρο, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λέει, έχει, και δεν την έχει μόνο ο Λουκιανός την άποψη αυτή, και ο Άκης Πάνο, ας πούμε, την είχε, και πολλοί άλλοι. Λέει ότι εγώ γράφω τη μουσική, γιατί αυτή είναι κάτι, δεν ξέρω αν φίβο αν συμφωνείς, κάτι φεύγα, αυτή έχει κάτι άπιαστο, κάτι που δεν μπορεί να κάτσεις να το βάλεις στο μολύβι. Αυτή μπορεί να σε οδηγήσει, να τρελαθεί η μουσική μόνη της και να σε τρελάνει και εσένα. Και αφού νιώθεις ότι το έχεις αυτό το πράγμα, τότε κάθε και βάζεις τα λόγια. Ναι, δηλαδή αυτά όλα τα τραγούδια που λέω από το φτωχό και μόνο καουμπόι μέχρι στα κορίτσια λεμενέ, όλα αυτά είναι γραμμένα πάνω σε μουσικές που έγραψα πριν. Δεν έχω γράψει κανένα τραγούδι πρώτα τους στίχους και μετά τις μουσικές. Είναι ανορθόδοξος δρόμος, όμως μπορεί να σε οδηγήσει σε αποτελέσματα. Κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να κάτσει να γράψει στα κορίτσια λεμενέ και στρέλα λεμενέ και στα αυτά λέμε. Πρέπει να είναι τελείως γεια σου. Η μουσική τα λέει αυτά. Πολύ καλό. Πιστεύουμε. Και αυτό το έμαθα από τον Γκάτσο, γιατί ο Γκάτσος τα 90% των τραγουδιών του τα έγραφε πάνω σε μουσικές. Και με τον Χατζηδάκη που δούλεψε και με τον Ξαρχάκο και με τον Μούτσι και με μένα. Σε κάθε 10 τραγούδια το πολύ να έδινε 2 τραγούδια ο Γκάτσος με στίχο που προϋπήρχε. Τα υπόλοιπα τα φόραγε πάνω εκεί. Είδα λοιπόν ότι αυτή είναι μια σαφώς πιο οδυνηρή ας πούμε πορεία, όμως έχει αποτελέσματα θεαματικά. Πρώτα μουσική υπάρχουν... και μετά τα λόγια. Πρώτα η μουσική και πρώτα μετά. Πρώτα η μουσική σχεδόν ολοκληρωμένη, μετά ένα βασανιστήριο. Τι λέει αυτή η μουσική. Λέει ένα πράγμα. Δεν μπορεί να λέει και αυτό ή και εκείνο. Πρέπει να βρεις τι λέει και όταν το βρεις αρχίζει μετά και το φτιάχνει. Ποια είναι η κατασκευή. Έχουν γίνει και κατασκευές σε τραγούδια που έχουν 2-3 στιχουργικές εκδοχές στην ίδια μουσική. Μία βγήκε. Έτσι, γιατί οι άλλες δύο απέτυχαν. Γι' αυτό λέω. Είναι μία. Έχεις δώσει έχει και φοβερά μαθήματα σε ένα τραγούδι για να μην απλά μαθήματα. Πρώτα βρίσκουμε τα λόγια. Ένα τραγούδι για να μην πειράζει. Ναι, το θυμάμαι ναι, καλά. Ένα τραγούδι. Προσέξτε, συνθέτει. Ένα τραγούδι. Πρώτα βρίσκουμε τα λόγια. Πρώτα βρίσκουμε τα λόγια. Δείτε με μεγάλη προσοχή. Μια που κι άλλοι γράφουν χρόνια και ίσως τα έχουν πει. Σιγά σιγά αρχίζεις να τους βάζεις μουσική. Όλο κάτι να θυμίζει και να μην ξέρουμε τι. Ένα τραγούδι για να τραγούδι. Θέλει λόγια απλά. Ένα τραγούδι για να τραγούδι. Θέλει μια μουσική, ένα τραγούδι για να τραγούδι. Θέλει τέλος και αρχή. Λίγο αργότερα μαθαίνεις πως διαλέγουν τις φωνές. Μια που δίχως να το θέλεις θα πλακώσουν πολλές. Να προσέχεις να είναι ξύπνη μουσική. Έτσι που αν δεν ξέρεις νότε θα ξέρουν αυτοί. Ένα τραγούδι για να τραγούδι. Θέλει λόγια απλά. Ένα τραγούδι για να τραγούδι. Θέλει μια μουσική, ένα τραγούδι για να...
ένας φτωχός και μόνος καουμπόι. Αξίζει πολλά. Πο, πο, πο.